Καλησπέρα, Άνδρος. Από μένα και όλο το συνεργείο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας που σας δείχνει live stream συνεχώς τον αγώνα Ανοιχτής Θαλάσσης, θα δείξουμε και αύριο. Βρισκόμαστε σήμερα, όπως ξέρετε και είδατε όλοι, και είδαμε ότι μέχρι στιγμής περίπου έχει 7.000 άτομα. Αν είναι ρεκόρ μεγάλο βέβαια για Ανοιχτή Θάλασσα και το γεγονός ότι δεν είναι παγκόσμιο πανευρωπαϊκό που έχουμε παίξει τόσα. Λέω λοιπόν ότι ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία. Βέβαια τα παιδιά αυτά του live stream κάνανε τα πάντα. Κάνανε τα πάντα για να μπορέσουν να παίξουν με τόσα. Είχαμε ρηπές που ξεπερνάγανε τα 30-40 μίλια. Και όμως τελικά μπορεί να έχουμε κάποιες απώλειες στο τεχνικό Λοιπόν, και τώρα ετοιμαζόμαστε να δείξουμε την τελετή της τελετή λήξης. Είμαστε λοιπόν, η απονομή θα γίνει παρουσία και του Υφυργού Αθλητισμού, του κυρίου Βρούτσι, ο οποίος ήδη επισκέφθηκε και συνεχάρηκε την ομάδα της live streaming της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. Αυτά λοιπόν, και να δούμε τώρα μερικά πλάνα από εκεί. Ας δούμε πρώτα τον ντρόν. Ας δούμε πρώτα τον ντρόν, το οποίο κατεβαίνει τώρα, πάει προς τα κάτω. Για πάμε να δούμε τον ντρόν, εδώ είναι. Πάμε στις εγκαταστάσεις του ομίλου. Είναι ο χώρος που θα γίνουν, εδώ είναι ο Ναυτικός Όμιλος Άνδρου. Είναι στη διοργάνωση ο αγώνας με τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος. Δύο ιστορικά σωματεία, έχουν άψογη συνεργασία. Εδώ είμαστε. Ας δούμε όμως και το χώρο των επισήμων, εδώ. Βλέπετε ότι και ο Βρούτσι, ο οποίος είναι όρθιος. Παρακαλώ, χάρη από το μικρόφωνο πες, επειδή ο αγώνας δίνεται live σε όλο τον κόσμο, να κάτσουν όλοι κάτω, σας παρακαλούμε. Μπροστά στον χώρο αυτόν. Σας χάρη. Στιγμιότυπα λοιπόν, πριν ξεκινήσει η εκκίνηση.
Καλησπέρα σας, σας καλωσορίζω στην απονομή επάθλων του 51ου και τον πρόεδρο του Λευκού Μήλου Άνδρου. Είστε Εθνικού Αγώνα Άνδρου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Βέβαια να ευχαριστήσω πρώτα τον κύριο Υπουργό που έχουμε την τύχη να είναι και νησιώτης και Κυκλαδίτης και θαλασσινός και αρμόδιος για τον αρμόδιος υπουργός αθλητισμού που είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο για μας, γιατί θα καταλάβει τις ανάγκες του αθλητισμού, ο οποίος υπήρξε η τιμή της Ελλάδας και το καμάρι, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσει και τη σύγχρονη πραγματικότητα. Θα τα πούμε και παρακάτω, τον έχουμε εδώ κοντά μας να ζητήσουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να συνεχίσει το άθλημα αυτό να παίρνει δόξα στη χώρα μας. Να ευχαριστήσω όλους τους επισήμους, δεν θα σας καλέσω όλους έναν έναν. Ελπίζω να μην είστε νηστικοί, γιατί θα αργήσει η τελετή. Έχουμε πάρα πολλά έπαθλα να δώσουμε και θέλω να ακούσουμε και τη φωνή ανθρώπων που ήρθαν και μας τίμησαν εδώ. Πριν ξεκινήσω όμως, θα ήθελα να πω ότι είχαμε στο τέλος Ιουνίου μια απώλεια στην ιστιοπλοεία, την ελληνική. Χάσαμε τον Γιώργο τον Ανδρεάδη, ο οποίος έκανε το ταξίδι στην άκρη του ωκεανού και άφησε πίσω του μια πολύ μεγάλη ιστορία από συμμετοχή σε δύο Ολυμπιάδες, από αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας, πρόεδρος του ΝΟΕ και βέβαια αγωνιστής ιστιοπλός όλη τη ζωή. Και θα έλεγα και ίσως από τους πιο μεγάλους γνώστες που ξέρουμε παγκοσμίως σε θέματα ιστιοπλοείας, από την αφήγηση μέχρι τα σκάφη και όλα. Και αν θα σας παρακαλούσα για ενός λεπτού συγγύη, τη μνήμη του. Ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε, νομίζω αξίζει ένα χειροκρότημα, πραγματικά. Να σας πω πριν τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, την περασμένη εβδομάδα, τέτοια μέρα, είχαμε πυρκαγιές στην Άνδρο. Τις έζησα από αρκετά κοντά, τις έβλεπα από το λιμάνι του Γαβρίου και κινδύνευσε το νησί. Δεν θέλω να πω τη λέξη ευτυχώς, γιατί το ευτυχώς δεν υπάρχει πυρκαγιές, πάντα δυστυχώς είναι. Δεν είχαμε μεν θύματα, είχαμε την κλασική απώλεια ή του φυσικού πλούτου, αλλά αυτό που μπορώ να πω ότι με εντυπωσίασε ήταν η ικανότητα, η οργάνωση και το σθένος των πυροσβεστών, τους οποίους τους είδαμε πως κατέβηκαν από το πλοίο 14 οχήματα και μέσα σε λίγη ώρα είχαν ελέγξει τη φωτιά που ήταν πολύ κοντά στο να κάτσει το Γαύριο, τα σπίτια και πιθανώς μεγάλες ζημιές ή μεγάλες καταστροφές. Την επόμενη μέρα τους συνάντησα στο πλοίο και μπορώ να σας πω ότι φυσικά έσπευσα να τους ευχαριστήσω και είδα νέους που τους θαύμασα. Ήταν όλοι Ρωμαλαίοι, σοβαροί, με στόχους, με πειθαρχία και ήταν πραγματικά πολύ καλό παράδειγμα του τι θέλει να βγάζει αυτός ο όμορφος. Τα παιδιά μας θέλουν να βγουν έτσι, να έχουν στόχους, να μπορούν να προσφέρουν και να είναι σε φυσική καλή κατάσταση όλη τη ζωή. Από αυτό το ξεκίνημα θα ήθελα να καλέσω τώρα τον Υπουργό
αναπληρωτή αθλητισμού που, όπως το ξέρετε όλοι, κατάγεται από δύο πολύ όμορφα νησιά, θα πω πιο όμορφο το δικό μας, αλλά είναι πολύ όμορφο, πρέπει να το παραδεχτούμε, την Άξο και την Αμοργό. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Να ξεκινήσω λέγοντας αυτό που οφείλω να πω. Κάτι που βγαίνει από μέσα μου με συνέστημα και με εκτίμηση σε όλο αυτόν τον κόσμο που βλέπω πέρα από την ιστοπλική διοργάνωση και τον ναυτικό όμιλο, είναι αυτό που λέμε όταν συνωμοτεί το σύμπαν ή διαφορετικά, η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις. Κύριε Πρόεδρε της Εθνικής Ομοσπονδίας Τιοπλοείας, κύριε Αναστασίου, που παρευρίσκεστε εδώ για να τιμήσετε την εκδήλωση, θέλω να σας πω λοιπόν ότι λίγο διάστημα πριν βρισκόμουν εδώ με άλλη ιδιότητα, εδώ στην πατρίδα μου την Άνδρο, με την ευρύτερη του όρου ενιαίος Κυκλαδίτης, σήκοντας στα χέρια των συμπατριωτών μου αγριωτών, ζητώντας την εκ νέου εμπιστοσύνη καταρχήν στο πολιτικό κόμμα που ανήκω για να γίνει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός, και αφετέρου για μένα ως Κυκλαδίτη να εκλεγώ εκ νέου βουλευτής. Και οι αγριώτες με τίδευσαν. Με έβγαλαν πρώτο το πρώτο εδώ στο νησί της Άνδρο, κάτι το οποίο δεν το ξεχνάω. Οι αγριώτες με τιμούν αδιαλείπτως από το 2007 μέχρι σήμερα, πάντα πρώτος στο νησί. Όπως και όλες οι Κυκλάδες. Και αυτή η πρωτιά μου δίνει το αίσθημα της ευθύνης απέναντι σε αυτό το νομό, τον πολυνησιακό, το μοναδικό, τον πιο όμορφο του κόσμου. Τα δωδεκάνησα μας ανταγωνίζονται, αλλά νομίζω ότι έχουμε μια μικρή ιδιαιτερότητα και συγκριτικό πλεονέκτημα οι Κυκλάδες, που μας κάνουν διαφορετικούς σε επίπεδο ομορφιάς, ανθρωπογεωγραφίας. Γι' αυτό και εδώ σκορούμε το κύπελο σε παγκόσμιο επίπεδο ως Κυκλάδες. Και αυτός ο νομός, ο πανέμορφος, οδήγησε εμένα να υπανεκλεγώ, και η συγκυρία ήταν ένα διάστημα λίγο μετά στο τηλέφωνο του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη να αναθέσει μια ατζέντα τελείως διαφορετική από αυτή που είχα μάθει μέχρι τώρα σε επιδείο εργασίας, συντάξεις, εργασιακό. Πήρατε το χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Αθλητισμού. Και μάλιστα η συγκυρία είναι η εξής. Η επιλογή του Πρωθυπουργού ήταν να υπάρξει για πρώτη φορά Υπουργός Αθλητισμού στη χώρα, και αυτή τη σκητάλη την πήρα προσωπικά εγώ, και αυτό είναι μεγάλη τιμή, και καταλαβαίνετε και για τον αθλητισμό ιδιαίτερη τιμή για το σύνολο του αθλητισμού, αλλά και επιπλέον ο αθλητισμός μπήκε στη σωστή του θέση. Μπήκε κάτω από την ομπρέλα του Υπουργείου Παιδείας. Γιατί πριν από λίγο ο πρόεδρος έκανε μια μικρή παρένταση και τότε στα παιδιά, μιλώντας για τον αθλητισμό, ότι πρέπει να συμμετέχουμε στον αθλητισμό, γιατί ο αθλητισμός είναι παιδεία, γιατί ο αθλητισμός δημιουργεί σεβασμό, γιατί ο αθλητισμός κοινωνικοποιεί, γιατί ο αθλητισμός διαμορφώνει χαρακτήρες, γιατί ο αθλητισμός είναι κατά της βίας, γιατί ο αθλητισμός ενώνει τους ανθρώπους, τους διαπαιδαγωγεί, γιατί ο αθλητισμός είναι υγεία. Για όλα αυτά, Πρόεδρε, που είπες και εσύ συνοπτικά, πιστεύω και εγώ στον αθλητισμό. Και λέω ότι όσο και εγώ θα βρίσκομαι στο τιμόνι του αθλητισμού με την ιδιότητα του Υπουργού, δεσμεύομαι ενώπιον σας, της Ομοσπονδίας σας, του Σωματείου εδώ, του πολύ δυνατού στις Κυκλάδες και συγκριτικά σε όλη την Ελλάδα από τα πιο δυνατά, που βγάζει πρωταθλητές και ενδυνάμει Ολυμπιονίκες, όπως το Λεωνίδα, που το ευχόμαστε να πάρει το χρυσό στη Γαλλία, στο Παρίσι. Θα είμαι κοντά, κυρία Πρόεδρε, κοντά σας, με όλες μου τις δυνάμεις. Γνωρίζοντας, όπως και στην προσωπική μας συνάντηση είχα πει, ότι τα δημοσιονομικά της χώρας είναι συγκεκριμένα, η πόλη είναι συγκεκριμένη, αλλά πάντα υπάρχει δυνατότητα της βελτίωσης του νοικοκυρέματος και ισχυροποίησης του θεσμικού πλαισίου, που όπως σας είπα και προσωπικά, μέλημά μου είναι μέσα στο επόμενο διάστημα να δημιουργήσουμε τομές και να ισχυροποιήσουμε τους πυλώνες του αθλητισμού με συγκεκριμένες θεσμικές παρεμβάσεις. Ίσως εσείς που το ακούτε τώρα δημιουργείτε ερωτηματικά, μα τι λέει. Πιστέψτε με ότι σε λίγο οι ανακοινώσεις που θα ακούσετε θα είναι πάρα πολύ θετικές και δημοσιονομικά ουδέτερες, όπως έχω συνηθίσει να λέω, για τον αθλητισμό και για την τσέπη του πολίτη. Και πάμε τώρα στην εκδήλωσή μας. Ήτανε για μένα σύμπτωση ιδιαίτερα συγκινητική, συμπτωματική, τυχαία, αλλά για μένα κάτι ξεχωριστό, να καλεστώ να πατήσω την έναρξη αυτού του 56ου ιστιοπλοϊκού αγώνα με το όνομα Ιωάννης Βουλανδρής, εδώ θεσμός πλέον, καταξιωμένος σε ολόκληρη την Ελλάδα, δύο μέρες πριν στη Βάρκιζα. Και βρέθηκα σε ένα σκάφος, έδωσα την εκκίνηση, είδα τα 17 ιστιοπλοϊκά σκάφη και μέσα μου, επειδή ζω την Άνδρο, ζω τις Κυκλάδες, ήμουν από αυτούς τους πολύ λίγους που μπορούσαν να κατανοήσουν τι θα πει θάλασσα
τι θα πει Κυκλάδας, τι θα πει Ναυτοσύνη και τι θα πει Άνδρος. Γιατί Άνδρος είναι το διαφορετικό νησί και από τις Κυκλάδες σχετικά πάνω σε αυτό, που έχει την ιδιαιτερότητα της Ναυτοσύνης, είναι η καπετάνισσα των Κυκλάδων, είναι το νησί που έχει βγάλει καπεταναίους, ναυτικούς, έχει δημιουργήσει εφοπλιστικές οικογένειες οι οποίες θύμισαν την Ελλάδα και σήκωσαν στην τομέα της Ναυτοσύνης την ελληνική σημαία σε όλη την επικράτεια του κόσμου, όχι μόνο της χώρας. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν σήμερα τιμά αυτούς τους αγώνες, τους υποδεχόμαστε σήμερα εδώ τους αθλητές μας. Είμαι εδώ για αυτόν ακριβώς τον λόγο, λόγω συγκυρίας τύχης θεϊκής, να απονείμουμε τους τίτλους των επέμων στους αθλητές μας, οι οποίοι έφτασαν στο δεύτερο γύρο, αν δεν κάνω λάθος, των ιστοϊπωρικών αγώνων εδώ στην Άνδρο, και εκκρεμεί μία ακόμη διαδρομή, η οποία είναι της επιστροφής. Σωστά, Πρόεδρε. Άρα λοιπόν, αυτό που έχω να πω προς τα παιδιά, τα οποία με χαρά βλέπω να είναι από τα πιο δυνατά σωματεία της πατρίδας μας, βάλτε τα δυνατά σας. Διαθέτουμε και ψυχή και καρδιά και μπορούμε, αν το πιστέψουμε, να σηκώσουμε ψηλά τον αθλητισμό και στην Άνδρο και στις Κυκλάδες και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το σωματείο της Άνδρου είναι πάρα πολύ δυνατό. Η ιστιοπλοεία είναι κάτι που δένει τους Έλληνες και την Άνδρο και όλη τη χώρα μας, γιατί είναι η θάλασσα που είναι η μητέρα όλων, όπως την έχουμε τουλάχιστον μέσα στην ψυχή μας, η θάλασσα που ενώνει τους Έλληνες χιλιάδες χρόνια τώρα, αέρα στους αιώνες που έχουν περάσει ιστορικά, συνδεδεμένοι Έλληνες με την Ναυτοσύνη και τη θάλασσα. Άρα λοιπόν και η ιστιοπλοεία και οι αγώνες στη θάλασσα είναι κάτι το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ανθρώπινη ελληνική φύση. Βάλτε τα δυνατά σας, κυρία Πρόεδρε, θα είμαι κοντά, όπως σας είπα και προσωπικά, να σηκώσουμε τον αθλητισμό και την ιστιοπλοεία που μπορεί να σηκωθεί πολύ ψηλά, και είμαι σίγουρος ότι αν τα κάνουμε αυτά όλοι μαζί, ενωμένοι, με καθαρή καρδιά, χωρίς δεύτερες σκέψεις, τις οποίες όποτε υπάρχουν πρέπει να τις αποβάλουμε, να συμμετέχουμε σε κάθε άθλημα και δει στην ιστιοπλοεία, στα ναυτικά αγωνίσματα, είναι σίγουρο ότι το μέλλον είναι πολύ δυνατό για τον αθλητισμό της χώρας. Το τελευταίο διάστημα, σε αυτόν τον μήνα που έχω την τιμή να ηγούμαι του Υπουργείου Αθλητισμού, έχω πάει πάρα πολλές φορές στο αεροδρόμιο να υποδεχθώ αθλητές με μετάλλια που έρχονται από το εξωτερικό. Και στα μάτια αυτών των παιδιών, των νέων παιδιών που κυρίως είδαν να έχουν τα μετάλλια, διέκριναν ότι έχουν μέσα τους τη διάθεση, την ψυχή και τη δύναμη να παλέψουν για να σηκώσουν ψηλά και άλλα μετάλλια για την Ελλάδα και την ελληνική σημαία. Εύχομαι σε όλους να είστε δυνατοί, γεροί, υγιείς, και όσο με αφορά και με την τριπλή ιδιότητα και του Κυκλαδίτη και του Βουλευτή Κυκλάδου, αλλά και του Υπουργού Αθλητισμού, δεσμεύομαι, και όπως ξέρετε τις δεσμεύσεις μου τις κρατάω, θα είμαι πάντα κοντά σας. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω κάτι. Μπορεί να μιλάτε έτσι. Και δεν φταίει ο αέρας. Αφήστε το δεύτερο, το κρατάτε. Μιλήστε ελεύθερα. Λοιπόν, να καλέσω τον κύριο Έπαρχο να μας μιλήσει κούλος. Να μας... Ένα χαιρετισμό δεν χρειάζεται. Δεν σας ζητήσαμε να φτιάξετε ομιλία, οπότε κάτι αυθόρμητο, πείτε μας δύο λόγια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταρχήν να πω σας συγχαρητήρια στον νέο διοικητικό συμβούλιο, στον κύριο Πρόεδρο και στα αγαπητά μέλη. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη στο νέο σας έργο. Καλή δύναμη στο νέφορο ιστιοπλοείας. Έχει το πιο δύσκολο, Παναγιώτη, έχει το πιο δύσκολο και καθημερινό αγώνα. Να σας καλωσορίσουμε στην Άνδρο για ακόμα μία φορά. Βλέπω πολύ αγαπημένα πρόσωπα, φίλους, το δάσκαλό μου, τον Κώστα, τον κουμπάρο, τον Μπρίς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Να καλωσορίσουμε και τα παιδιά που έχουν έρθει για πρώτη φορά στην Άνδρο. Ελπίζω να αγαπήσετε κι εσείς αυτόν τον ιδιαίτερο αγώνα της Άνδρου και να γίνετε κι εσείς φανατικοί υποστηρικτές και να ερχόσαστε κάθε χρόνο. Και πάλι καλωσορίσατε, καλή επιστροφή, καλό αγώνα και πάντα καλές θάλασσες. Να προσκαλέσω τον Δήμαρχο Άνδρου, κύριε Λουτσάρη, να μας πει δύο λόγια κι αυτός. Να σας καλωσορίσω και εγώ στο νησί μας. Να πω ότι η Άνδρος της Ναυτοσύνης, το ναυτικό επάγγελμα, είναι το κοινό χαρακτηριστικό που ενώνει όλο το νησί. Να πω όμως
τον κύριο Υπουργό ότι το δικό μας αεροδρόμιο είναι το λιμάνι του Γαβρίου. Και εκεί πάμε συχνά τα τελευταία χρόνια και για τον Λεωνίδα και για τη Σίλια και για την κυρία Καραβλάνη, για όλα τα παιδιά. Και είναι η σπουδαία προσπάθεια που γίνεται από τον αστικό όμιλο. Να πω ότι η συμπρόθεσή μας για να μπορέσουμε να καλέσουμε ακόμα περισσότερα παιδιά είναι ως Δημοτική Αρχή να μειώσουμε τις αποστάσεις. Δηλαδή, το πρόγραμμά μας είναι να μπορέσουμε να μεταφέρουμε παιδιά και από άλλες περιοχές που επιθυμούν να κάνουν προπονήσεις με τον αστικό όμιλο, ώστε να βοηθήσουμε τη μέση οικογένεια να είναι εδώ και να βοηθήσει και να αφληθεί στην ιστοπλοεία. Να ευχηθώ καλή επιστροφή και ραντεβού του χρόνου. Να είστε καλά. Παρακαλέσω και την πρόεδρο της Ελληνικής Εξωτερικής Ομοσπονδίας με δύο λόγια. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία της και για την υποστήριξη. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενη, πρόεδρε, γιατί καταρχήν αγαπάω την Άνδρο, μου αρέσει πολύ σαν νησί. Και κατά δεύτερο, γιατί η Άνδρος εκπληρεί τα όνειρα, τους στόχους, τα οράματα της Ελληνικής Εξωτερικής Ομοσπονδίας, που είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές, Ολυμπιονίκες, από τα νησιά μας, από την περιφέρεια. Και εδώ σήμερα, εδώ μπροστά σας, έχουμε ήδη δύο παγκόσμιους πρωταθλητές. Έχουμε τον Λεωνίδα και τη Σίλια. Και αυτό για μας είναι τεράστια ικανοποίηση, γιατί από την αρχή εμείς αυτό θέλουμε. Είμαστε ένα άθλημα ιδιαίτερα, λίγο περίεργο, με την έννοια ότι γιατί είμαστε λίγο ακριβό άθλημα, υπάρχουν δυσκολίες στις μεταφορές, υπάρχουν πάρα πολλά έξοδα κτλ. Συνήθως το κέντρο, η Αθήνα, ο Πειραιάς, εκεί γεννιούνται οι Ολυμπιονίκες, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές κτλ. Γι' αυτό ποιο ήταν πάντα το όραμά μας, το όραμα της διοίκησής μας, η οποία είναι συνέχεια μιας διοίκησης που έρχεται στην ιστιοπλοεία εδώ και 30 χρόνια, να βγουν πρωταθλητές παγκόσμιοι και Ολυμπιονίκες από την περιφέρεια. Και πιστεύουμε, όπως εξελίσσονται τα πράγματα και όπως τα βλέπουμε, ότι αυτό θα γίνει πραγματικότητα. Ήδη επενδύουμε στη νέα γενιά της ελληνικής ιστιοπλοείας. Είναι παιδιά, νέα παιδιά, τα περισσότερα 18 χρονών και πάνω. Ο Λεωνίδας είναι μικρός, η Σίλια είναι μικρή, τους βλέπετε εδώ, νεαροί. Και πιστεύουμε ότι στο Λος Άντζελες το 2028, κύριε Υπουργέ, θα έχουμε τεράστιες διακρίσεις και πολλά μετάλλια. Αυτό θέλουμε. Από την περιφέρεια, από τα νησιά, από τις Κυκλάδες, που είναι πραγματικά μάνα για την ιστιοπλοεία, την ελληνική ιστιοπλοεία. Επίσης θέλω να πω ότι αυτός ο αγώνας είναι ένας πολύ μεγάλος ιστορικός αγώνας. Εδώ κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια που ξεκινάει από την Άνδρο που το επιδίωξε και έγινε για πρώτη φορά παγκόσμια να κάνουμε live streaming στην ανοιχτή θάλασσα. Σε δύσκολο καιρό το ξεκινήσαμε όμως και το πετύχαμε και αύριο θα νομίζω θα έχουμε μεγαλύτερη ακόμα επιτυχία. Θέλω να σας πω ότι μέχρι σήμερα μας βλέπουν 60 χώρες από όλο τον κόσμο και ότι οι θεατές μας είναι πάρα πολλοί. Έχουν φτάσει 110.000 από την αρχή του χρόνου και όλοι αυτοί νομίζω ότι θα μας βλέπουν και εδώ που είμαστε και στην Άνδρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για το live streaming. Επειδή εγώ είμαι στους τριμμένους και δεν μπορούσα να το δω, άκουσα τα καλύτερα και πραγματικά χάρηκα γιατί έχω και ένα γιο σκηνοθέτη, ο οποίος λέει καταπληκτική δουλειά. Τον θέλουμε. Θα τον πάρουμε. Αφού είναι τόσο δύσκολος άνθρωπος, είπε υπενετικά λόγια, να έρθει και εμάς της. Οκ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντως εδώ είναι εδώ. Μια που μιλάμε για τους νέους, θα ήθελα να πω ότι οι πυρκαγιές, που είναι ένα πράγμα που μας καίει όλους και τον πλανήτη, αλλά σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, που δεν έχουμε και τέτοια περίσσια δασών, ας πούμε, και είμαστε μια μικρή χώρα και έχουμε δει ευτυχώς όλη αυτή την πολυνησία που είναι δύσκολο να επικοινωνήσει μεταξύ τους και δουλειά. Ένα πρόβλημα που έχει όλος ο κόσμος
ένα από τα πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν, δεν λέω να το λύσουν, είναι η αύξηση των κατοίκων στα νησιά και στους απομακρυσμένους τόπους. Και η Άνδρος, όπως και η υπόλοιπη Ελλάδα, έχει περάσει πολλές δεκαετίες μείωση του πληθυσμού, μείωση των νέων. Και ο ναυτικός όφελος, όπως και τόσοι άλλοι που προσπαθούν σε αυτό το νησί, κρατάνε τους νέους και τους δίνουν και ευκαιρίες και δυνατότητες. Και για να γίνουν όλα αυτά, χρειάζονται και χρήματα που μας τα δίνουν οι ευγενείς χορηγοί μας. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω την κυρία Πιταούλη, εκπρόσωπο της Eurobank, να μας πει χρυσός χορηγός για έκτη χρονιά. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλησπέρα και από μένα. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι η Λία Πιταούλη, είμαι επικεφαλής του Private Banking της Eurobank Ελλάδος και είμαστε περήφανοι χρυσή χορηγή στο 56ο ιστιοπλοϊκό αγώνα Άνδρου. Αυτό νομίζω το γνωρίζετε γιατί είμαστε έκτη χρονιά συνεχόμενη χορηγή. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε όμως είναι ότι η Eurobank στηρίζει το άθλημα της ιστιοπλοείας τα τελευταία 20 χρόνια. Και φέτος, για πρώτη φορά, είχαμε τη χαρά και την τιμή να στηρίξουμε και την ιστιοπλοεία ΑΜΕΑ για άτομα με ειδικές ανάγκες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι κάτι που θα το συνεχίσουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Και καλούμε και τους υπόλοιπους χορηγούς και το sponsor και το silver sponsor την Porsche να υποστηρίξει και γιατί αυτή είναι και η σημασία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Να πω ότι σαν Eurobank για μας το Άνδρος Regatta είναι πάντοτε ένα ευχάριστο κλείσιμο καλοκαιρινών διακοπών. Αλλά είναι και νέα resolutions, είναι νέες αρχές, νέοι στόχοι, έτσι, νέα προσπάθεια για την επόμενη χρονιά. Έχω τη χαρά να ηγούμε μιας ομάδας 65 ατόμων. Είναι εξαιρετικά στελέχη για όλη την Ελλάδα. Και μαζί με το Shipping, και έχουμε και τη χαρά να έχουμε μαζί μας τη Γενική Διευθύντρια Shipping, την κυρία Μαριέλου, καθώς και με το International, έχουμε τη δυνατότητα να καλύπτουμε ανάγκες πελατών σε 4 χώρες που έχουμε πολύ μεγάλη παρουσία. Ελλάδα, Λουξεμβούργο, Κύπρο και Λονδίνο, με πολύ μεγάλη χαρά, με πολύ μεγάλο δυναμισμό και μεγάλη εξωστρέφεια. Η Eurobank σήμερα γιορτάζει μαζί σας. Γιορτάζει το γεγονός, ίσως το διαβάσατε, ότι είμαστε η πρώτη τράπεζα που μηδενίζει την παρουσία του ΤΟΥΧΟΥΣΟΥ, του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Και με μια πορεία έτσι πάρα πολύ δυναμική, συνεχίζουμε απρόσκοπτα σε νέους ορίζοντες και νέους στόχους, ολοκληρώνοντας και την εξαγορά του 55% της Ελληνικής Τραπέζης Κύπρου. Έχουμε πάρα πολλά όνειρα, πολλούς στόχους και πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε πάρα πολύ καλά. Σήμερα δεν είναι μέρα όμως για οικονομικές εξελίξεις και εξελίξεις της αγοράς. Σήμερα είναι η μέρα γιορτής για τους ιστιοπλοούς μας. Να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και την συμπαράστασή σας. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο νησί της Άνδρου που μας υποδέχεται κάθε χρόνο με πολύ μεγάλη χαρά, μεγάλη φιλοξενία και να ευχηθώ καλή επιστροφή σε όλους και να περάσετε καλά. Μαζί μας στην απονομή σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε τον κύριο Χάρη Χαπάκη που ταξίδευσε από το Λουξεμβούργο, είναι διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας και επικεφαλής του Private Banking, και τον κύριο Μιχάλη Βλασταράκη που το ξέρετε όλοι, γενικό διευθυντή, επικεφαλή του Group Marketing και εταιρικής επικοινωνίας και το νέο στέλεχος του πληρώματος Βέλος, γιατί είχε την τιμή σήμερα να εισπράξει τι σημαίνει το The Toughest Race. Οπότε θα τους δείτε και στην απονομή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το κύριο Πλασταράκη το ζητάνε διάφορα σκάφη για την αυριανή κούρσα, γιατί το απογείωσε το Βέλο. Συγγνώμη, το ευχαριστήριο.
Θέλω να καλέσω την κυρία Φιλιππίδου Αργυρό, όχι, Πόρσε δηλαδή, εκπρόσωπο της Πόρσε. Λοιπόν, να έρθει να πει και την ίδια λόγια, είναι δεύτερη χρονιά που μας υποστηρίζει και μας δελεάζει με αυτά τα αυτοκίνητα που μας φέρνει κάθε χρόνο. Η Eurobank θα φροντίσει για να έχουμε τα χρήματα να τα αγοράσουμε. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, αξιότιμοι καλεσμένοι, καλησπέρα σας. Είναι η δεύτερη χρονιά που ο Όμιλος Βουτογραμμική και η Πόρσε στηρίζει τον αγώνα της Άνδρου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ, γιατί στηρίζουμε τους νέους, στηρίζουμε αυτούς που νιώθουν νέοι, αυτοί που αγωνίζονται, αυτοί που προσπαθούν, αυτοί που πέφτουν και σηκώνονται. Δεν θα πω πολλά λόγια, θα ήθελα και εγώ να δώσω συγχαρητήρια στη Eurobank για τη στήριξή της, γιατί μόνο εμείς και οι εταιρείες, οι μάρκες, οι χορηγοί, αν δεν στηρίξουμε τους αγώνες, αν δεν στηρίξουμε τον αθλητισμό, δεν θα μπορέσει να συνεχίσει να υπάρχει. Θα ήθελα να δώσω ένα παράδειγμα. Σήμερα εμείς χορηγούμε την Πόρσε τον Black Jack. Το Black Jack μπήκε πρώτο στην Άνδρο πριν δύο μέρες. Ήμασταν πολύ χαρούμενοι, σήμερα ξεκίνησε πάρα πολύ δυναμικά. Ήτανε το ταχύτερο σκάφος, μέχρι που ξαφνικά έπαθε μια ζημιά. Έσπασε το μαντάρι, μου πείτε αν τα λέω σωστά. Το μαντάρι. Έπεσε το μπαλόνι, ακριβώς. Το bow speed έσπασε. Τέλος πάντων, δεν μπόρεσε να συνεχίσει τον αγώνα το Black Jack. Όμως, βγήκα να υποδεχτώ την ομάδα μας. Είδα τον Μάγκο Κουρτέση, ήταν στεναχωρημένος, αλλά βγήκε με χαμόγελο. Μου λέει, λέω, πολύ κρίμα, πολύ λυπάμαι. Μου λέει, ελπίδα κι εγώ. Αλλά γιατί με χαμόγελο και μου είπε κάτι, αυτά είναι, η στιγμή έτσι είναι, έτσι είναι ο αθλητισμός. Πέφτουμε, σηκωνόμαστε, συνεχίζουμε. Και νομίζω ότι αποδεικνύεται και μας αποδεικνύει η Άνδρος και ο αγώνας της Άνδρου ότι είναι the toughest race, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Οπότε θα ήθελα και εγώ να μιλήσω και στους νέους, στα παιδιά εδώ που αρχίζουν, που ξεκινούν και σε όλους εμάς αυτό να γίνει μότο της ζωής μας. Ότι πέφτουμε, σηκωνόμαστε και συνεχίζουμε. I get down, I get up, I never give up. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ταχύτερο σκάφος. Και μια που έχουμε σειρά με τις γυναίκες, θα σας πω και κάτι για το οποίο εγώ αισθάνθηκα πολύ περήφανος όταν το έμαθα, ότι η πρώτη πρωταθλήτρια ιστιοφλός στην Ελλάδα ήταν η Αντριώτη. Και την έχουμε εδώ κοντά μας. Η κυρία Νάμνες, η οποία θα την παρακαλέσω να έρθει να σας διαβάσω τα θυμάμαι, γιατί μάλιστα έχω μαθητεύσει και με κάποια από τα πληρώματά της, μπορώ να σας πω. Ξεκίνησε το 60 στην κατηγορία των Star. Πρωταθλήτρια μετά στα Lightning με Κυβερνίδη, τον Τζαντήλη και τον Άγνο, με τον οποίο έτρεχα μικρό στους πρώτους μου αγώνες. Και δεύτερη θέση στο Πανευρωπαϊκό στη Φιλανδία, έχει πάρει δύο πανελλήνια πρωταθλήματα. Σταματάει το τρίτο το 1975 και ασχολείται με την ανοιχτή θάλασσα. Όχι μόνο αυτά, όπως καταλαβαίνετε έχει πάρα πολλά μίλια διανύσει. Χαίρομαι πάρα πολύ που τη γνωρίζω και το φίλε της Καϊρίου Διοτήκης. Θέλουμε να σας δώσουμε ένα τιμητικό δώρο και να δώσετε ένα βραβείο στην διάδοχό σας, τη Σίλια. Στα παιδιά. Ακριβώς. Λοιπόν, αν μπορεί να έρθει η Σίλια, η οποία συνέχισε και φέτο την καλή της πορεία. Εδώ μας θέλουμε.
πανευρωπαϊκό. Πρωταθλήτρια Ελλάδος. Έχουμε δύο πρωταθλητές Ελλάδος. Όχι στον κόσμο. Συνεχίζει. Όπως βλέπετε είναι πολύ όρημη πια. Ίσως πάρει παρατήσει το σπορ σε λίγο γιατί μεγάλωσε. Αλλά νομίζω... Πέρσι, ναι, βέβαια. Είδατε, βάλατε το σπόρο. Να μην ξεχνάμε όμως ότι όλα τα παιδιά της Άνδρου, όχι μόνο το καλοκαίρι και το χειμώνα, που βρέχει, χιονίζει, η θάλασσα είναι αγριεμένη, κάθε Σαββατοκύριακο όλα τα παιδιά είναι στη θάλασσα. Αυτό και μόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά... Δεν μας θέλετε άλλο. Όχι. Ναι, να πω δύο λόγια γιατί να έρθει ο Λεωνίδας, ο Τσοφανίδης, ο Στέφανος, ο Κωνσταντινίδης, ο οποίος ήταν ο έφορος προσωπικοίας μέχρι τώρα. Πέρασε όλο το χρόνο με τα παιδιά. Μπορώ να σας πω ότι έτρεξε σε όλα τους αγώνες και θα τον παρακαλέσω να δώσει ένα αναμνηστικό δώρο στον Λεωνίδα. Ο Λεωνίδας ψήλωσες. Το ξέρω από την πρώτη μέρα που πλησίασε στη θάλασσα περίπου στο Γιώργου του Φράγκου που ξεκίνησε σερφ και από ό,τι φαίνεται δεν το παράτησε. Είναι κατά συρροήν πρωταθλητής Ελλάδος και η μεγάλη μας ελπίδα για την Ολυμπιάδα στο Παρίσι. Έχει ακόμα αγώνες για την πρόκριση. Αλλά είναι ίσως η μεγαλύτερη ελπίδα που είχε η Ελλάδα να εκπροσωπηθεί στην Ιστιοφλοεία και τον στηρίζουμε και πρέπει όλοι να τον στηρίξουμε και ξέρουμε ότι είναι τόσο μικρός, δεν ξέρω, 20 είσαι τώρα 22 έχει πολλά μίλια μπροστά σου. Λοιπόν, αλλά δεν έχουμε μόνο δύο αθλητές στον Όμιλο, έχουμε όλα αυτά τα παιδιά. Δεν θα δώσουμε σε όλα δωράκια γιατί δεν είναι σαν εκείνα τα παιδικά πάρτι που όλα παίρνουν, αλλά έχουμε και άλλα πέντε παιδιά που διακρίθηκαν φέτο, που θα θέλαμε να την τιμήσουμε και θα ήθελα να τα πει ο Στέφανος που... Επειδή είχαμε ξεκινήσει μια καλή αρχή με τον κύριο Πολέμη πέρσι να βραβεύει τα παιδάκια, δεν θέλω να τη χαλάσουμε και θέλω να έρθει, αν μπορεί, είναι και χορηγός μας χρόνια και στηρίζει τον Όμιλο. Θα ήθελα ο κύριος Αδαμάντης Πολέμης να έρθει. Ο κύριος Αδαμάντης Πολέμης, λοιπόν, θα απονείμει αναμνηστικά στα εξής παιδάκια. Στη Σοφία Ντικαραουλάνη, η οποία διακρίθηκε στο Πανευρωπαϊκό και έκανε τις καλύτερες επιδόσεις που είχε να κάνει και στο Παγκόσμιο. Μετά έχουμε την μικρή την Έλενα τη Μαγουλά, η οποία βγήκε πρώτο κορίτσι στην περιφέρεια. Κύριε Βρούτση, είναι το πρώτο κορίτσι, είναι το κορίτσι του μέλλοντος που λέμε. Μετά έχουμε τον μικρό, τον Σαμάτη τον Όνα, ο οποίος είναι το νούμερο 2 κάτω των 10 ετών. Και έχουμε τον Τζόρτζ του Καλυβρούση, ο οποίος τελείωσε τα Optimist, μεγάλωσε και πήγε στα Λέζερ και είναι μαζί με τη Σοφία η ελπίδα μας για τα Λέζερ του χρόνου. Και έχουμε τον μικρό, τον Δημήτρη τον Βούλγαρη επίσης, ο οποίος διακρίθηκε στα 13άρια. Ελάτε όλοι, παιδιά. Λεωνίδα, έλα. Να πω και δύο λόγια σαν υπεύθυνος της Οργανωτικής Επιτροπής του Αγώνα. Αρχίσαμε να δουλεύουμε από τον Ιανουάριο μαζί με τους φίλους από τον ΟΕ, με τον Χριστόφορο το Στράτο, με τον Στρατή τον Ανδρεάδη και
και τον Μητάκη, ο οποίος δεν είναι εδώ, μαζί με τον Φέδωνα, τον Στέλιο τον Μαρκουίζου και τον κύριο Κουρτέση. Λοιπόν, είχαμε ένα όνειρο και νομίζω ότι πραγματοποιήθηκε κατά το ίμιση. Δηλαδή τι λέγαμε, ότι έχουμε έναν πολύ ωραίο αγώνα, νομίζω από τους καλύτερους αγώνες που υπάρχει στην Ελλάδα, και θέλαμε να τον κάνουμε ακόμα καλύτερο. Και είχαμε δύο ιδέες. Μία ιδέα πραγματοποιήθηκε και μία πιστεύω θα πραγματοποιηθεί του χρόνου. Η πρώτη μας ιδέα λοιπόν, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε, δεν έχουμε μια διπλή εκκήρυξη από πτυχίο. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή ιδέα, η οποία όμως φαίνεται ότι είναι ακόμα, δεν είναι ακόμα όριμη. Αλλά είμαι σίγουρος ότι του χρόνου θα πετύχει. Νομίζω ότι η ομάδα θα δουλέψει του χρόνου και θα πετύχει αυτό το εγχείρημα. Και το άλλο το οποίο είδατε σήμερα ήταν να κάνουμε αυτόν τον αγώνα και το νησί μας στην Άνδρο να γίνει γνωστός όχι μόνο στην Άνδρο αλλά και στον κόσμο και στην Ελλάδα και στον κόσμο ολόκληρο. Γι' αυτό ζητήσαμε από την Ομοσπονδία και κάναμε το πρώτο live streaming που έχει γίνει ποτέ σε αγώνα ανοιχτής θαλάσσης. Όπως μας είπε και η πρόεδρος, αυτή η προσπάθεια είναι η πρώτη που γίνεται στην Ελλάδα και 56 χώρες το κοιτάξανε αυτό. Δηλαδή 56 χώρες, να ξέρετε, ότι κοιτάξανε το νησί μας στην Άνδρο αυτή τη στιγμή. Ή και θα το κοιτάξουν. Αυτό που λέγαμε, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι στην Αμερική που θα ανοίξουν το βίντεο και κοιτάξουν αυτή την τοπική ρεγάτα η οποία έγινε στην Άνδρο. Λοιπόν, είμαστε πολύ περήφανοι που έγινε αυτό το εγχείρημα και πέτυχε. Θα το δείτε και αύριο που φεύγουν τα πλοία και ευχαριστώ πολύ όλους την Οργανωτική Επιτροπή και επίσης και την κυρία Λία Δεανιόλου που έκανε όλες τις εκδηλώσεις και τη Μίνα, τη Μωραήτου και όλα τα άλλα τα κορίτσια που βοήθησαν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Τώρα θα μου επιτρέψετε δύο λεπτά κάτι προσωπικό να πω. Πριν 5 χρόνια τέτοια μέρα ήταν Κυριακή και ξεκινούσαμε για τον αγώνα της επιστροφής. Ο καπετάν Ντίνος ο Σκόκος, που είναι ο Ποσειδών που τρέχουμε και σήμερα μαζί, δεν ήθελε να έρθει στον αγώνα γιατί η κόρη του πρόκειτο να γεννήσει. Μιλήσαμε τον γυναικολόγο, μας έδωσε υπόσχεση για Δευτέρα. Όμως την ώρα που ετοιμαζόμαστε να φύγουμε παίρνει τηλεφώνημα ότι πήγε στο μαιευτήριο και τρέχει στο μαιευτήριο όπως τρέξαμε εμείς στο σκάφος. Τώρα τα λέω αυτά γιατί τα θυμάμαι, γιατί έχει ακριβώς τον ίδιο καιρό και κατεβαίναμε κουτρουβάλα στο δύσβατο και ο Ντίνος προσπαθούσε να δει από το GPS τι κάνουμε και αν το έχουμε διαλύσει το σκάφος. Και τέλος πάντων γεννήθηκε ο Ίωνας πριν 5 χρόνια, σήμερα η γενέθλια, και ήθελα, επειδή τον θεωρώ παιδί του αγώνα, να τον τιμήσω με ένα δωράκι του ομίλου, ελπίζοντας, δεν ήταν στο πλήρωμα φέτο, αλλά μπορώ να σας πω ήταν short crew, βοήθησε στο μάζεμα. Ίων, έλα να παραλάβεις τα αναμνηστικά σου. Νόα και καπέλο Νόα. Λοιπόν, και σε περιμένουμε να πάρεις και κανένα κύπολο σε λίγα χρόνια γιατί χρειαζόμαστε τους νέους. Λοιπόν, συγγνώμη για αυτή την παρένθεση. Έχει δώσει υπόσχεση ο Ίων, κάθε χρόνο θα έρχεται στον αγώνα πάλι. Μπράβο Ίων. Λοιπόν, τώρα ας περάσουμε στο καθαρά αγωνιστικό μέρος του 56ου. Θέλω να καλέσω τον Νόε, που είναι συνδιοργανωτής από τον πρώτο αγώνα και έχουμε δουλέψει μαζί χρόνια, υπάρχουν πάρα πολλά που μας ενώνουν φυσικά, και έχουμε εδώ τον στρατή Ανδρεάδη, το οποίο συνέφορος ιστιοπλοείας, στον Νόε να πει δύο λόγια, και αυτός που σήμερα συμμετείχε κιόλας με μεγάλη επιτυχία θα έλεγα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, καλησπέρα σε όλους και ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε αυτό τον υπέροχο αγώνα μαζί. Και το λέω υπέροχο γιατί για μας, αν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους των ιστιοπλοών,
Ο αγώνας αυτός νομίζω συνοψίζεται σε τρεις λέξεις, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και πρέπει να τις πούμε αυτές τις λέξεις, νομίζω. Η πρώτη λέξη είναι η λέξη ταλαιπωρία. Αυτός ο αγώνας για τους ιστιοπλώους που τον τρέχουν κάθε χρόνο, και νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου, είναι μία ταλαιπωρία. Είναι, τι ώρα φτάσατε? Τέσσερις, είναι πολύ καλά. Ακριβώς. Είναι μια ταλαιπωρία. Και σήμερα βγήκαμε με γύρω στα 25 μίλια αέρα και αύριο θα βγούμε στα 35 μίλια αέρα. Και αυτός ο αγώνας, για όποιον τον τρέχει κάθε χρόνο, είναι συνυφασμένος απόλυτα και άρρηκτα με την ταλαιπωρία. Και δεν το εννοώ άσχημα. Ναι, 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 αυτό λέει κάτι για τους ιστιοπλώους, πολύ σωστά. Η δεύτερη λέξη, νομίζω, που έχει να κάνει με αυτόν τον αγώνα είναι η λέξη φιλοξενία. Και εδώ θέλω να δώσουμε ένα μεγάλο χειροκρότημα στο ναυτικό Λεωάνδρου και στην Άνδρο την ίδια, που φιλοξενεί εξαιρετικά όλα τα πληρώματα που έρχονται κάθε χρόνο. Η τρίτη λέξη, νομίζω, που είναι συνδεδεμένη και με την πρώτη, την ταλαιπωρία, είναι η λέξη ιστορία. Ερχόμαστε εδώ πέρα σαν ιστιοπλόοι, κοπανιόμαστε 17 ώρες για να φτάσουμε και παραπάνω, γιατί αυτό που γράφεται εδώ πέρα κάθε φορά είναι ιστορία ζωής και προσωπική ιστορία. Και αυτό είναι το καταπληκτικό αυτού του αγώνα, ότι κάθε χρόνο γράφονται ιστορίες ζωής σε αυτόν τον αγώνα. Οπότε θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα για την ταλαιπωρία, τη φιλοξενία και την ιστορία αυτού του αγώνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα όλοι οι ταλαιπωρημένοι, οι φιλοξενούμενοι μπορούν να αρχίσουν να παραλαμβάνουν τα έπαθλα που δικαιούνται. Λοιπόν, θα ήθελα να έχω την λίστα. Ναι, συγγνώμη, δεν είμαι του μικροφόνου. Καταρχάς να πω δύο λόγια για τον τελευταίο αγώνα που κάναμε. Όλοι οι αγώνες, έρχομαι 35 χρόνια σε αυτόν τον αγώνα, δεν θυμάμαι δύο ίδιους. Και αυτός είχε μια μεγάλη ιδιαιτερότητα. Μεγάλη ιδιαιτερότητα, θα έλεγα, ήταν ότι φτάσανε όλα τα σκάφη μέσα σε δύο ώρες. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Και μιλάμε για σκάφη με μεγάλες διαφορές ικανότητες. Τα τελευταία 10 τερμάτισαν σε 15 λεπτά μέσα. Με δευτερόλεπτα διαφοράς μεταξύ τους. Ο καιρός ήταν περιπεκτικός, θα σας το πω. Δηλαδή, όλους μας κορόιδεψε σε κάποιες στιγμές. Και σήμερα είχαμε μια, θα την έλεγα, αρκετά κλασική ημέρα με φρέσκο αέρα, πήγαμε καλά. Νομίζω ότι οι ιστιοράπτες πρέπει να είναι πολύ χαρούμενοι, έχουν πολλή δουλειά, και οι οτοραρυγνολόγοι, γιατί όταν ανεβάζει η ένταση ο αέρας μένουμε από φωνή. Οπότε ας ξεκινήσουμε με το πρώτο σκέλος, το σκέλος δηλαδή βουλιαγμένη άνδρος, στο οποίο έχουμε τη γενική κατάταξη να δώσουμε τα βραβεία στα τρία πρώτα σκάφη που πέτυχαν τις τρεις πρώτες θέσεις. Θα παρακαλέσω τον κύριο Υπουργό να έρθει να απονείμει στο σκάφος Τζόρτζιο τον Κώστα τον Μάρκο, τον δάσκαλο, σπουδαίο αθλητή, και στο ήθος λοιπόν, το πλήρωμα θα το διαβάσει ο κύριος Αγγελόπουλος. Το πλήρωμα στο Τζόρτζιο είναι ο Κώστας Μάνθρος, Μανώλης Πίτας, Νίκος Αγγελόπουλος, Δημήτρης Παμπουλάκης, Έλσα Σονίτου, Μάνθος Ρήγας, Σπύρος Χιώτης, Λεωνίδας Ραγόπουλος και Ηλίας Γιανακούλης. Αυτό είναι το
δεύτερο κύπελο θα ήθελα να τη δεύτερη θέση να καλέσω τον κύριο Έπαρχο, κύριο Λάσκαρη, να απονείμει στο Αριστοφανή, όχι Αριστοφάνη. Το πλήρωμα είναι ο κύριος Σίμος Καμπουλίδης, Γιώργος Τσιγκούλης, Περικλής Σπύρου, Γιώργος Πρίφτης, Φλωρεντία Καλαμπά, Κούλαμπά, με συγχωρείτε, Αλέκος Αχτούρης, Άκης Τσαρούχης, Αλέξης Φυσοχοίδης, Πάνος Δούρος και Λευτέρης Πανοδήμος. Μπράβο! Εκτός από τον Νίο να έχει κι άλλο στα γενέθλια του σήμερα. Χρόνια πολλά, Άκη. Εδώ. Όλα αυτά είναι χριστουγεννιάτικα, παιδιά, έτσι. Να παρακαλέσω τον Δήμαρχο Άνδρου να έρθει να απονείμει στο σκάφος Άδρα που κατέχει στην τρίτη θέση. Πλήρωμα. Με πλήρωμα τον κύριο Ζινόβιο Γρηγοριάδη, Γρηγόρη Μπεζάνη, Εύη Σύρου, Ναταλία Νίκου και Αλεξάνδρα Μπαμπιάτσι. Τώρα περνάμε στις υποκατηγορίες performance και στην πρώτη κατηγορία performance θέλω να παρακαλέσω την κυρία Αναστασίου να απονείμει. Πάλι το Αριστοφανή. Το πλήρωμα σας το είπα μια φορά, μην το κάνουμε και σαν... Πήρε κι άλλο. Μπράβο! Δεύτερο σκάφος. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Λιμενάρχη που γνώρισα με πολύ χαρά χθες, είναι καινούριος στο νησί, θα κλείσει χρόνο αυτές τις μέρες, να το δώσουμε στο σκάφος Πιτ και να ακούσουμε και το πλήρωμα. Έλα, το ξέρω, ευχαριστώ. Είναι καπετάνι κυβερνήτης ο Δούκας Παλαιολόγος, ο Θοδωρής Τσουλφάς, ο Ανδρέας Δρακόπουλος, Σπύρος και, Στρατής και Γιώργος Ζουβανέλης, Αντώνης Δημητρακόπουλος. Στέλιος Πασαμιχάλης και ο υποφαινόμενος. Το σκάφος Βέλος
Τερμάτισε τρίτος στην κατηγορία Performance 1. Παρακαλώ τον Στρατή Ανδρεάδη να απονείμει. Το πλήρωμα του βέλους είναι Παναγιώτης Μάντης, Παύλος Καγιαλής, Στάθης Παπαδόπουλος, Μιχάλης Μιλέος, Θέμης Παρούσης, Αλεσάνδρος Σκόκο, Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Νιτάκης Γιάννης, Δάφνη Κωστοπούλου και Μιχάλης Πατιονίτης. Πατιονιώτης. Περνάμε τώρα στην κατηγορία Performance 2. Θέλω να παρακαλέσω την αντιπρόεδρο και επί χρόνια πρόεδρο του ΝΟΑ, την πολύτιμη κυρία Τρικόγλου, να έρθει να απονείμει στο Αφρόεσα. Με πλήρωμα τον Κώστα Γκρέτσο, Σοκράτη Πλασανιά, Έρικ Φίσερ, Γιάννη Γαλανό και Νεφέλη Φωτιάδη. Να καλέσω τον κύριο Νόντα λογοθέτη να απονείμει, παλαιό μέλος του ομίλου και πολύ γνωστό ανδριώτη, στο σκάφος Πέγκα. Δεύτερο στην κατηγορία Performance 2 στον αγώνα Βουλιαγμένης. Με πλήρωμα Αντιζάκη Δημήτριο, Παπαγεωργίου Άγγελο, Δήμου Γεώργο, Αθανασιάδου Εύα, Καλούμπαρη Σοφία, Ξηρού Εύη, Γαλάνη Ρούλα, Μακρύ Χαρούλα και Αλντουβά Ουρανία. Συγγνώμη. Φτάσαμε στην κατηγορία σπορ. Πάλι βουλιαγμένοι άνδρος. Θα παρακαλέσω το κύριο Κουρτέση που μας έκανε μια πολύ ωραία γευσηγνωσία χθες, κοινογνωσία στο κτήμα του, στο σκάφος Τζόρτζιο. Γνωστό πλήρωμα που έχουμε αναγγείλει, ναι, του Κώστα του Μάτου. Στον Ολυμπιακό!
Το δεύτερο σκάφος στην κατηγορία σπορ είναι το Blue Scape και θέλω να καλέσω την κυρία Κουτσιανά που μας τίμησε ως χορηγός φέτο στον αγώνα και μέλος του ομίλου μας να απονείμει. Με τον Νίκο Σίγουρα, Σπύρο Τζίτζη, Μάνο Μιχαλόπουλο και Παναγιώτη Παναγιώτη. Άσφαλτος, όπως ξέρουμε. Στις σημειώσεις, κατά λάθος, δώσαμε ένα βραβείο παραπάνω από ό,τι κέρδισε το Αριστοφανή, το οποίο έχει πάει πολύ καλά. Στο overall ήταν το Blue Scape. Παρακαλώ το Αριστοφανή να έρθει να απονείμει στο Blue Scape. Το πήρανε. Το δώσαν ήδη πίσω. Είδε καμιά κυρία και το πήρανε. Αλλά δώστε το εσείς όμως. Αφού το έχει. Βρήκαμε το κύπελο. Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι ο RC Performance δεύτερη θέση. Δεν είναι ο RC Performance. Το αφήνουμε εδώ να τα βρούμε. Εντάξει. Θα το βρούμε. Ψάχνουμε για το RC Performance πρώτη θέση για μας. Και όπως επαναλαμβάνει και ο φίλος μου Νίκος Καραγεωργίου, την περίφημη ατάκα του Γκράουτσο Μάρξ, εδώ έχουμε αρχές κύριοι και αν δεν σας αρέσουμε κι άλλες. Λοιπόν, το ίδιο με τα κύπελα. Ισχύει. Λοιπόν, ας πάμε τώρα στον τοπικό αγώνα και να ξεκινήσουμε με το overall ουσιαστικά, performance. Θα καλέσω τον κύριο Χαμπάκη που έχουμε τη χαρά να τον έχουμε μαζί μας. CEO της Eurobank Private Banking, όχι μόνο στο Λουξεμβούργο αλλά γενικώς πλέον. Ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια. Αν θέλετε να πείτε και εσείς δύο κουβέντες. Πολύ γρήγορα. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είμαστε εδώ μαζί σας. Μεγάλη τιμή. Στο όμορφο νησί της Άντρου. Στηρίζοντας την ιστιοπλοεία. Προσωπικά αυτό που έχω δει σήμερα δεν ήταν μόνο ταλαιπωρία. Πραγματικά τρόμαξα. Και συγχαρητήρια σε όλους που συμμετείχαν και συγχαρητήρια σε όλους που στηρίζουν αυτό το θεσμό που εμείς σαν Eurobank θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και τα επόμενα χρόνια. Μπράβο σε όλους. Το σκάφος που τερμάτισε πρώτο κατά σύμπτωση και μην πει κανείς για συνωμοσίες είναι το βέλος που είναι υποστηριζόμενο από την Eurobank Private Bank. Λοιπόν, φτάσουμε εκεί τον βέλος. Ο κύριος Βλασταράκης που ετοιμάζεται να πάρει μεταγραφή για το America's Cup τώρα. Εγώ είμαι πλήρωμα. Φιδαλιούχος. Από εδώ. Από πλήρωμα για τους χορηγούς.
Λασαράκης κακώς έφυγε, θα απονείμει τώρα στο Αριστοφανή που δίνει και παίρνει τα κύπελα, κάτι πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Πίσω, Λοιπόν, δεύτερο overall στο τοπικό του Αριστοφανή. Κράτα, κάτω θα πάρω τα ναι, σε σακούλα από πίσω. Γι' αυτό τα μπλέξαμε, παντού μέσα ήταν. Οι συμπτώσεις δεν τελειώνουν. Ο τοπικός αγώνας είναι το Eurobank Cup. Έτσι, οπότε να πούμε στην κυρία Πιταούλη να δώσει και το τρίτο έπαθλο στο σκάφος Ελληνίξ. Το πλήρωμα του Ελληνίξ είναι η Αδαμίδου Βίκη, Κέλλης Κωνσταντίνος, Κιμούντρης Αναστάσης, Ραντάβελα Μαργαρίτα, Πανούσης Άρης, Ζουμπούλης Νίκος, Διαμαντάκη Λίζα, ο Ανδριάδης Στρατής, Κουάντρι, Μπαριντέλη Αλέξανδρος και Παναγιώτου Χρήστος. Τελειώσουμε αν αντέχετε ακόμα. Όμως θέλω να παρακαλέσω τον κύριο Σπύρο Πολέμη να έρθει να απονείμει στο πρώτο σκάφος σπορ στον τοπικό αγώνα που είναι το Τζόρτζιο. Καπετάκι, ευχαριστώ. Thank you.
Λοιπόν, τώρα έχουμε κάποια πιο πολύ ιδιαίτερα. Α, το δεύτερο δεν το τιμήσαμε. Θα παρακαλέσω την Αλίνα Πολέμη, η οποία χθες επέναμε κατέληξε για άλλη μια φορά με την μπάντα που μας έφερε, η οποία ήταν απίστευτη και ένας-ένας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν θέλετε να... Δεν θέλει να μας πει τίποτα. Λοιπόν, το σκάφος είναι... Μπράβο, Αλίνα! Μπράβο! Μπράβο! Σας πω σήμερα. Όχι, δεύτερο σας πω ποιος ήταν. Να με ρώτατε να μας πούνε ποιος ήταν. Για να θα το κάνουμε. Ευχαριστώ πάρτι, πάρτι σκάφος εδώ. Ποιος πιστεύει ότι είναι δεύτερο. Ποιος νομίζετε ότι είναι δεύτερη. Ελάτε τότε. Το άντρα λοιπόν. Είναι και πάρτι σκάφος. Ναι, παίρνει και βραβείο για πρώτο πάρτι σκάφος. Πήγανε 5.30 και σε 11 ήταν στο τρίγωνο. Με πλήρωμα το Ζινόβιο Γρηγοριάδη, Γρηγόρη Μπεζάνη, Εύη Σύρου, Ναταλία Νίκου και Αλεξάνδρα Μπαμπιάτσι. Και τώρα τα ιδιαίτερα ανδριώτικα βραβεία. Θα ήθελα να καλέσω την κυρία Φιλιππίδου της Πόρσε, η οποία είναι θειασότης ταχύτητας, να δώσει το έπαθλο στο ταχύτερο σκάφος που έφτασε στο λιμάνι στην Βουλιαγμένη, το οποίο είναι το σκάφος Blackjack. Πολύ σωστά. Σωστά είναι και η χορηγή του σκάφους. Αυτό το έπαθλο είναι επαμοιβόμενο, το έχει αθλοθετήσει ο κύριος Δίνος Βουλανδρής. Το επαμοιβόμενο αυτό έπαθλο έχει το όνομα του εμπνευστή του, του Δίνου του Βουλανδρή. Και το πλήρωμα είναι ο Μάκης Κουρτέσης, Μάρκος Χατζικυριακάκης, Μιχάλης Ρούσος, Ηλίας Μιλωνάς, Γιώργος Παναγιωτήδης, Χρήστος Κηφίδης, Λαλίνα Πάνου, Νικόλαος Γιωτόπουλος, Κίνθια Σκοτίδα, Δημήτρης Τέλειος, συγγνώμη, Κλάς Ρούντεν, Γκάρι Ράουντεν, Γκάρι Αλιαγιάννης. Προτελευταίο έπαθλο και πολύ σημαντικό. Φέτο είχαμε και 4 ανδριώτικα σκάφη, το κύπελο Πορφυράτου που απονέμεται στο πρώτο ανδριώτικο σκάφος. Θα καλέσω τον στρατή των Πορφυράτων να το απονείμει. Α, κυρίκα, α, ωραία.
θα εκπροσωπήσει τον σύζυγο. Το σκάφος είναι το Blue Scape. Γιατί το πήραμε πίσω. Συγχαρητήρια. Τώρα, πριν προχωρήσουμε στην απονομή, θέλω να φωνάξω τον Στέλιο τον Μαρκουίζο, γιατί φέτος οριστήκαμε. Αυτό είναι για μας από τα πιο σημαντικά έπαθλα που δίνονται, ανά ο Στέλιος, το λεγόμενο Mighty Mow, Tenacity, κύπελο επιμονής, κυκλοφορεί με πολλά ονόματα, ήταν το αγαπημένο έπαθλο του Big John του Βουλανδρή, γιατί είναι το πνεύμα της θειοπλοείας. Είναι το σκάφος που επιμένει και τερματίζει και φτάνει συνήθως τελευταίο. Ας ακούσουμε το Στέλιο τον Μαρκουίζο της Επιτροπής Αγώνων για την απόφαση. Φέτος ήταν πολύ δύσκολη η χρονιά. Το κύπελο αυτό, όπως έλεγε και ο Γιάννης Β' Γουλανδρής, ο Big John, είναι το σημαντικότερο του αγώνα. Το Tenacity Cup, και το έπαιρνε το σκάφος που επέμενε να τερματίσει στη διαδρομή Φάλιρο Βουλιαγμένη, Βουλιαγμένη Άνδρος πάντα. Φέτος είχαμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Το είπε πριν ο πρόεδρος, 10 σκάφη τερμάτισαν μέσα σε ένα τέταρτο και τα τελευταία είχαν διαφορά δευτερολέπτων. Οπότε δεν μπορούσαμε να βρούμε τον νικητή. Το θεωρήσαμε ότι δεν ήταν σωστό. Πάντως το κύπελο πρέπει να δοθεί. Έτσι η Επιτροπή αποφάσισε να δοθεί το κύπελο για τον σημερινό, τον τοπικό αγώνα, για το σκάφος που επέμενε. Και το σκάφος που επέμενε κέρδισε είναι το σκάφος Pit, διότι του σκίστηκε η μαΐστρα και βάλανε τη μαΐστρα του Έλλης και τερμάτισαν τον αγώνα. Θα παρακαλέσουμε την κυρία Σοφία Βογιαζίδη, την κόρη του Big John, να απονείμει το επαμοιβόμενο Mighty Mo. Απλώς να πω εγώ κάτι, αυτό το κύπελο το αφιερώνουμε εις μνήμη του Αλέξανδρου Σταματιάδη, εμείς ως ομάδα, γιατί αυτός μας έμαθε να επιμένουμε, να ερχόμαστε εδώ κάθε χρόνο και να σας αγαπάμε όλους. Λοιπόν, όλοι έλεγα ότι δεν ακούγαμε, αυτό μου το λένε και σπίτι χρόνια και γι' αυτό δεν με ακούει κανείς. Λοιπόν, και γι' αυτό λέω να σας αφήσω την ησυχία σας, να συνεχίσετε με το γλέντι που επακολουθήσει. Ακούω ότι ο φίλος μου ο Μάκης ο Κουρτέσης, που όντως ήταν το πιο γρήγορο σκάφος, λέει, μα εμείς είμαστε το πρώτο ανδριατικό σκάφος. Αλλά δεν είναι line honors το έπαθλο αυτό. Στην κατάταξη είναι πιο ήρθε. Με αυτό το κριτήριο το διαλέξαμε. Θα το συζητήσουμε τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας δούμε στο ναυτικό μου Ελλάδα στη Δευτέρα.
πάμε στον Υπουργό. Πάμε στον Υπουργό. Επειδή σε ξέρει και όλα, και πρέπει να λίγο να δει το φως. Πάρ' το μισή. Λίγο εδώ. Θα σου φέρω το άλλο μικρόφωνο. Αλλά δεν έχει σημασία. Προσπάθεια της Ομοσπονδίας να αναδειχθούν όσο περισσότερα παιδιά γίνονται από την επαρχία, πώς σας φαίνεται εσάς αυτό, και επίσης για το γεγονός ότι είναι η πρώτη Ομοσπονδία σε ολόκληρο τον κόσμο που κάνει live streaming και προσπαθεί να φέρει την ιστοπλοεία και στα σπίτια του κόσμου, τη γνωρίσει, γιατί ξέρετε ότι είναι ένα θέμα που δεν έχει κερκίδα. Και ταυτόχρονα να γνωρίσει όλος ο κόσμος και την ελληνική ιστοπλοεία. Είμαστε μια θαλασσινή χώρα. Να ξεκινήσουμε το τελευταίο. Είμαστε μια θαλασσινή χώρα. Η ιστορία των Ελλήνων σε όλη την επικράτεια της χώρας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θάλασσα και κατά πόσο τα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου Πελάγους είμαστε μια νησιωτική χώρα και οι άνθρωποι δεμένοι χιλιάδες χρόνια τώρα με τη θάλασσα. Αυτό μας προσδίδει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Να μπούμε και στα αθλήματα που έχουν σχέση με τη θάλασσα. Ένα από αυτά είναι και η ιστοπλοεία. Όλων των επιπέδων, 20 αθλήματα κάτω από την ομπρέλα της Ομοσπονδίας, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα ελεύθερα, απρόσκοπτα, σε κάθε Ελληνόπουλο, σε κάθε οικογένεια, να στείλει τα παιδιά του να αντιθούν με τη θάλασσα διαμέσου της ιστοπλοείας. Η Ομοσπονδία καταβάλει πραγματικά μια φιλότιμη προσπάθεια.
Το διαπίστωσα αυτό το τελευταίο διάστημα που βρίσκομαι εδώ στο τιμόνι του Υπουργείου Αθλητισμού. Αξίζουν συγχαρητήρια στις προσπάθειες της Ομοσπονδίας σε όλα τα σωματεία της Ιστοπλοείας. Γνώρισα αρκετά από αυτά και κάποια από τις Κυκλάδες όπως της Πάρου, της Άνδρου εδώ σήμερα και της Ήρου και της Σαντορίνης. Έχουμε πολλές δυνατότητες να διακριθούμε και σε επίπεδο πρωταθλητισμού στην Ιστοπλοεία. Οργανωμένα, σύνθετα, εγώ η δέσμευσή μου είναι θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για άλλες ομοσπονδίες, για όλα τα αθλήματα, για να εμφυσίσω και να καλλιεργήσω το αίσθημα της ανάγκης να αθλούνται όλοι. Αθλητισμός για όλους. Αυτός είναι ο θεσμικός μου ρόλος. Όσο αφορά τώρα για το live streaming, αυτό το μοναδικό που κάνει η Εθνική εδώ Ομοσπονδία Ιστοπλοείας, είναι πραγματικά άξιο επένδυ. Η κριτική που έχω ακούσει είναι πραγματικά μοναδική. Παραδίδει μαθήματα η Ελλάδα στο θέμα του συγκεκριμένου. Το βλέπουν όλοι στον κόσμο και συνεργείρονται με αισθήματα ικανοποίησης και θαυμασμού για την Ελλάδα. Και πραγματικά το να βλέπεις μέσα στον Καβοντάρο, στα κύματα μέσα, το ιστιοπλοϊκό να ανεβαίνει, να κατεβαίνει, τα πληρώματα να αγωνίζονται, να κρατήσουν τα πανιά και την κατεύθυνση του σκάφους, είναι κάτι μοναδικό. Και αυτό χάρη στο live streaming. Πολλά συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρηκα που σας είδα ξανά. Τα είπα καλά. Τα είπατε περίφημα. Και πριν τα είπατε περίφημα. Σαν να διαβάσετε βέβαια. Λοιπόν, έχουμε τη Eurobank ως χρυσό χορηγό. Μετά έχουμε την Πόρσε ως αργυρό χορηγό. Έχουμε τη Libra, Bureau Veritas, Παπαφιλίππου, Πολέμη Αλίνα Αδαμάντης Λεωνίδας, Μπουτάρης, Νίσος, Ζάρμπης, Κουρτέσης Wine Estate, Ίνος Σιπ Brokers, Κρυσιλίας, Σημειώσεις, Άντροπ, Λάσκαρης, Εύανδρος, Παραδοσιακό Παντοπολείο Άνδρου, Golden Star, Fast Ferries, Sky, Ανδριακή, Ενανδρό, ο περίγυρος της κινηματογραφικής λέσης Άνδρου, Εύανδρος, Άνδρος Λιβάδια και Αστέρας 92. Βλέπουμε λοιπόν τώρα και την κυρία Αναστασίου, η οποία δεν χρειάζεται, είναι σε κάθε αγώνα πανταχού παρούσα η γυναίκα. Δηλαδή είναι πρωτοφανές αυτό, η παρουσία της, το κουράγιο της, η δύναμή της. Εμείς την ευχαριστούμε πολύ για τις δυνατότητες που έχει δώσει να βλέπουν τα παιδιά σε όλο τον κόσμο τα πάντα. Ακούσουμε λοιπόν τι λέει στην Έλληνα τη Δημητρακοπούλου η κυρία Αναστασίου τώρα. Έχουμε μαζί μας την πρόεδρο της Ελληνικής Ομισθοπλοϊκής Ομοσπονδίας, την κυρία Αναστασίου. Θα ζητήσουμε και τη δική σας γνώμη και για το συγκεκριμένο event, αλλά και για αυτά που ακούσαμε από τον Υπουργό, τα οποία θεωρώ ότι είναι θετικά. Και τη δική σας γνώμη θα ήθελα. Για τον αγώνα θέλω να πω πρόκειται για έναν ιστορικό αγώνα, σε ένα ιστορικό όμιλο βέβαια. Έναν όμιλο που έχει επιτυχίες, γιατί δουλεύουν και οι άνθρωποι αυτοί. Και είναι ένας όμιλος που ανταποκρίνεται στα δικά μας όνειρα και οράματα, να βγαίνουν πρωταθλητές παγκόσμιοι, πρωταθλητές Ευρώπης και Ολυμπιονίκες από την επαρχία και από τα νησιά. Αυτό λοιπόν μας ικανοποιεί ιδιαίτερα. Ο αγώνας ήταν πολύ επιτυχημένος, το live streaming έκανε πάταγο. Ο κύριος Σταυακάκης, ο πρόεδρος μας, είπε ότι ο γιος του που είναι σκηνοθέτης τον πήρε τηλέφωνο και του είπε έσκησαν με το live streaming. Άρα λοιπόν είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από όλο το event αυτό. Όσον αφορά για τον Υπουργό, με μεγάλη μου χαρά τον ακούω να μιλάει ειλικρινά και ανοιχτά. Πιστεύω ότι θα αποδώσει ξανά ό,τι αξίζει στην ελληνική ιστιοπλοεία και εκείνο που της αξίζει είναι να την αντιμετωπίσουν με διαφάνεια και δικαιοσύνη. Νομίζω πως ο Υπουργός αυτό το πράγμα το εννοεί. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί θα υποστηρίξει και τους αθλητές μας
και πραγματικά πιστεύω ότι θα είναι η συμβολή του στον αθλητισμό γενικότερα σημαντική, εάν πραγματοποιηθούν όλα όσα έχει δηλώσει και όλα όσα έχουμε συζητήσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είδαμε λοιπόν και την κυρία Αναστασίου, την πρόεδρο της Ελληνικής Ιδιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, και φτάσαμε στο τέλος. Ήταν μια μαραθώνια μετάδοση. Το αξίζαν όμως τα πληρώματα, τόσος αγώνας, τόσο πολύ σήμερα κύμα, τόσος πολύ αέρας, κι όμως δεν εγκατέλειψε ούτε ένα. Λέω λοιπόν ότι ήταν κάτι το καταπληκτικό. Εδώ κλείσαμε λοιπόν, και όπως σας είπα αύριο, όπως είπαμε αύριο λοιπόν, θα δείξουμε live πάλι σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Άδρο. 59 χώρες παρακαλώ μας βλέπουν. Είναι το κάτι άλλο. 775.000 εμφανίσεις μπαίνουν και βγαίνουν. Δηλαδή μέσα στο γενικότερο στάδιο της εκπομπής μας, του live streaming. Με 105.000, θα τα δω αύριο τα στοιχεία καλύτερα. Δεν τα έχω, θα επικοινωνήσω με το YouTube και θα σας δώσω πλήρη στοιχεία αύριο. Αυτά λοιπόν ήθελα να πω. Εδώ και από τους συνεργάτες μου δύο λεπτά να τους ξαναπούμε, γιατί αξίζουν πάρα πολλά αυτά τα παιδιά. Δεν παίζονται, δηλαδή μέσα σήμερα είχαμε και απώλειες, αλλά πάνω απ' όλα τα άτομα αυτά είναι τρομερά. Είναι το κάτι άλλο. Ας δούμε λοιπόν ποιοι είναι αυτοί. Εδώ είμαστε, πάμε λοιπόν. Θα τα πω εγώ αυτή τη φορά. Είναι η περίφημη αυτή ομάδα, όπως λέτε εσείς. Εδώ στην Άδρο τώρα φτάσαμε σε σημείο, όσο και να θέλετε παράξενο, να ζητάνε αυτόγραφα εσύ. Λοιπόν, μιλάμε λοιπόν. Κώστας Ζαριανάκης στο στούντιο. Χάρης, Γκανιάτσας, πανταχού παρών. Ο πρώτος συνεργάτης μου μαζί με τον Ζαριανάκη και μαζί με τον Θοδωρή τον Καλογερή, ο οποίος απουσιάζει, ζήτησε για πρώτη φορά μια άδεια γιατί έλειπε με την οικογένειά του και το κάναμε, είναι πάντα παρόν. Αντώνης Τσότρας, αθλητής, σπουδαίος προπονητής και πραγματικά σήμερα έδωσε ρεσιτάλ και πάντα δίνει, αγαπάει πάρα πολύ και την ομάδα μας και το live stream και την ισχυοπλοεία. Θέλω να πω ότι όλα τα παιδιά είναι πρωταθλητές. Χάρης ο Γανιάτας, το ίδιο Αντώνης ο Τσότρας. Πάμε στον Ηλία τον Καλατουμάνο, ο οποίος είναι ένα νέο μέλος, με μεγάλο κέφι και αγαπάει πολύ τη θάλασσα. Είναι ένα άτομο που ταιριάζει στην ομάδα μας, είδε πήγε πολύ γρήγορα, ενσωματώθηκε. Και θα δίνω το λόγο μου ότι και δημόσια το λέω, θα το χρησιμοποιήσουμε ξανά και ξανά, ίσως τον πάρουμε και στην Κύπρο, αν μπορεί και αυτό. Πάμε στον Άγγελο του Κουκούλα, ένα νέο παιδί, πολύ μικρός, 17 χρόνων, τώρα έγινε 18 νομίζω. Είναι ένα παιδί με τεράστιες δυνατότητες, δεν θα έλεγε κανείς, μπορεί να κάνει τα πάντα. Λοιπόν, θα έχει πολύ αυτό το παιδί θα έχει τεράστιο μέλλον, αρκεί να προσέξει πρώτα ο ίδιος βέβαια. Πάμε στην Έλληνα Δημητρακοπούλου, αθλήτρια και αυτή, την ξέρετε πολύ καλά, συμμετείχε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι το κορίτσι που παίρνει τις συνεντεύξεις, είναι το κορίτσι που, αν θέλετε, οργανωτικά μας μαζεύει τα πάντα. Κάτι ξεχνάμε εμείς οι άντρες, δεν είμαστε και για πολλά, γιατί δυστυχώς δεν τα καταφέρνουμε. Και αν δεν είχαμε την Έλληνα, θα είχαμε πολλές απώλειες από υλικό που τόσο πολύ το έχουμε ανάγκη. Πάμε στην Κάλλη τη Δίκη. Η Δίκη είναι μια καινούρια συνεργάτη, ένα εξαιρετικό κορίτσι, θα έλεγα. Το οποίο έχει τέτοιο κέφι, είναι με την ομάδα αγκαλιά και αυτή. Και φτιάχνει τα highlights αλλά και οτιδήποτε άλλο. Η εικόνα σήμερα ήταν κάμερα επίσης και μας έδειξε πάρα πολλά. Αυτή λοιπόν είναι η περίφημη ομάδα που σας είπα, που τη βλέπετε ήδη. Και τα λέμε αύριο λοιπόν, 11 παρα 10. Εμείς θα βγούμε στον αέρα, ίσως και πιο γρήγορα. 11 ώρα ξεκινάμε. Δύσκολες συνθήκες αύριο, μπορεί να φτάσουν για 40 και 50 μίλια ο αέρας από ό,τι λένε. Εμείς βάζουμε κάτω, θα αποδείξουμε μια ακόμη φορά ότι τα παιδιά της ιστιοπλοείας είναι πραγματικά σπουδαία. Δεν είναι αυτό που λέμε κότες. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω από μένα και από τους συνεργάτες μου. Καλό σας βράδυ.